Libero 107,4. Νιώθει. Και νομίζω ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο πρώτα-πρώτα, γιατί είναι προσωπικός μου φίλος, υπουργός επί πάρα πολλά χρόνια του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπος που έχει σπουδάσει και αγαπήσει τη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μας ο Ανδρέας Ολοβέρδος. Γεια σου, Ανδρέα! Γεια σου, Γιώργο Συρίγο, φίλε μου. Γεια σου, Λίμπερο. Τι κάνεις, καλά είσαι? Θα σου πω ό,τι μου ζητήσεις, αρκεί να μου υποσχεθείς ότι στο τέλος θα κρατήσεις 2 λεπτά για την αυριανή μπάλα. Φίλε, το μόνο που πάει καλά στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός. Εάν δηλαδή... Οι που έχουν 15 χρόνια κρίσης, ναι, έχουν το χορό, την μπάλα και τις μεταξύ τους σχέσεις, εννοείς. Τι μπαλάρα παίζει φέτος ο Ολυμπιακός. Ναι. Εμάς μας έμεινε η θάλασσα, η μπάλα και εκεί όχι πολύ και το μπάσκετ. Το μπάσκετ... Και να... οι μεταξύ μας σχέσεις. Το μπάσκετ, να ξέρεις, να αρχίζεις να νιώθεις την καυτή ανάσα μου στην πλάτη σου, γιατί μαθαίνω ο Σαββίδης φέρνει 4 κομμάτια από την Αμερική τώρα για τα Χριστούγεννα, 1 εκατομμύριο τον κάθε παίκτη, έχει και το Σκορτσιανίτη με τον Βασιλιάδη και ερχόμαστε να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι υπάρχουμε. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, ήτανε τόσο απλή σκέψη αυτή που απορώ πως ο Σαββίδης δεν την είχε κάνει. Περίμενε να τακτοποιηθούν, να τακτοποιηθούν, είχε κάποια προβλήματα. Ναι, ναι, σαν κουάντρα. Στο μπάσκετ παίρνεις 2 παίκτες και παίρνεις και κύπελλο Ευρώπης. Βεβαίως. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που είναι πολύ δύσκολο. Όπως μπορεί να πάρεις 5 παίκτες και άμα οι 11 δεν έχουν χημεία μπορεί να επιβεβαστείς. Βεβαίως. Στο μπάσκετ πήρε ο Παναθηναϊκός, που θυμίζεται, τον Ντομινίκ Ουίλκινς και πήρε το κύπελλο Ευρώπης. Βεβαίως. Θυμάσαι. Βεβαίως. Απλώς ήθελα να σε ενημερώσω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν στο άρθρο 44, είχε μια ρύθμιση 7-8 ετών, την οποία τελειώνει εφέτος. Ο ΠΑΟΚ πλέον στο μπάσκετ δεν χρωστάει μια δεκάρα σε κανέναν, όπως και στο ποδόσφαιρο. Έχει 2 ιδιόκτητα γήπεδα, είναι η ανερχόμενη δύναμη και φοβού τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ και δώρα φέροντας, κύριε Λοβέρδο. Να θυμηθούμε ποιος έκανε το γήπεδο του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είναι προσβολή. Γιώργος Λιάννης έλεγε, ο Χριστάρας ο Πάχτας υπέγραφε τότε τα κονδύλια, Ακριβόπουλος εκεί πέρα, Λοβέρδος βοηθούσε. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, κύριε Λοβέρδο. Είναι αχαριστία να τα ξεχνάμε. Όχι, δεν τα ξεχνάμε, τα λέμε συχνά γιατί ήμουν κοντά σας τότε εκείνα τα χρόνια. Πολύ κοντά σας μπορώ να πω και έβλεπα και τις προσπάθειες που έκανε και, και εσύ βοήθησες και ο Λιάννης βοήθησε και η Πετραλιά βοήθησε που, ήτανε, που ναι, προηγήθηκε από. Από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Γιώργο, μέχρι αύριο το μεσημέρι η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αύριο το μεσημέρι, το απόγευμα, κάνει ένα διάλειμμα. Γιατί έχει η Manchester City, Liverpool, Real, Barcelona, ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η Juventus Milan. Μάλιστα. Και από την λήξη των μάτς αυτών αύριο το βράδυ ξαναρχίζουν οι δυσκολίες. Ξαναρχίζουν γιατί οι δυσκολίες. Αυτά που έγιναν στη Βουλή εχθές, Γιώργο μου, είναι δύσκολα πράγματα για τους πολίτες πρώτα απ' όλα, γιατί 2 γραμμές άμυνας 5 ετούς διάρκειας πέσανε, πρώτα απ' όλα για αυτούς που είχαν υπερχρέωση των οικοκυριών τους και δεύτερο για τα ενυπόθηκα ακίνητα της πρώτης κατοικίας, 2 γραμμές που είχαμε κρατήσει με μεγάλη δυσκολία. Βεβαίως. Πέσανε και μαζί με αυτούς, με αυτά έπεσαν και οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι που κάποια στιγμή, τώρα δεν σου κάνω πλάκα, δηλαδή σκεφτήκαμε μήπως πρέπει να κατεβάσουμε και τους τόνους λίγο στη Βουλή, μην πέσουνε. Έτσι, δηλαδή και η χώρα μπει σε μια δίνη από χθες. Τελικά σταμάτησε το κοντέρ στα 3. Όπως είπε στην αρχή, Γαβριλίδης, Παναγούλης και Νικολόπουλος. Ο Γαβριλίδης αντικαταστάθηκε, άρα είναι μείον 2 στους 153. Και έπεται μετά, έπεται ασφαλιστικό. Δεν ξέρω αν πάρουν μια αναβολή για το ασφαλιστικό. Αλλά το ασφαλιστικό με αυτή τη Βουλή, ναι, όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν περνάει. Ανδρέα, και επίσης ναι, ναι, έπονται και οι νέοι φόροι με τον νέο ναι, προϋπολογισμό που αδερφούλη μου δεν ξέρω πώς μπορεί να το βγάλει πέρα. Ο Τσίπρας με τα μυαλά που έχει φτιάξει στον εαυτό του, στους ανθρώπους του και στον ελληνικό λαό που τον ψήφισε. Τους τρέλανε στο ψέμα και τώρα... Έριξε την κυβέρνηση με... που μπορούσε, η κυβέρνηση εκείνη είχε βάλει το τρένο πάνω στις δράγες. Μπορεί να αγκομαχούσε, αλλά ήταν μια ψηλή αρχή. Είχαμε δει κάποια αγκομαχούσε πράγματα. Αγκομαχούσε στην ανηφόρα. Στην ανηφόρα. Και η δικιά μας. Δεν προλάβα να αλλά πάρει κάτι τέτοιο. Είναι προτιμότερο να αγκομαχάς στην ανηφόρα για να βγεις κάποια στιγμή στο ξέφωτο παρά να σαλτάρεις στον κρεμό. Παρά να τρέχεις σαν τρελό στην κατηφόρα. Έτσι. Έτσι έχεις είναι, πολύ, είναι προτιμότερο να αγκομαχάς στην ανηφόρα. Αλλά ανεβαίναμε. Ο Τσίπρας μας κατέβασε 3 σκαλιά κάτω γιατί μόνο 3 είχαμε ανέβει. Μιλάμε και υπερβολές.
για να τα ανέβει μόνος του μετά, να τα ξαναανέβει. Και τώρα δυσκολεύεται. Έτσι είναι. Όταν με τον κόσμο τον γεμίζεις ψέματα, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της αλήθειας. Πώς θα βγει πέρα, Γιώργο? Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δηλαδή, στις τόσες δύσκολες στιγμές που περνάει αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας, η Ελλάδα μας, με τα προβλήματα τα μεταναστευτικά που έχουμε, με τα προβλήματα της ανεργίας, η Θεσσαλονίκη έχει πάνω από 50% ανεργία. Δηλαδή, δεν μπορεί, ρε Αντρέα, να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, να πάμε μπροστά, να κοιτάξουμε το λαό, να πάμε συσπειρωμένοι έξω. Δηλαδή, τόσα πολλά σας χωρίζουν μεταξύ σας και δεν μπορείτε να τα βρείτε. Όπως βλέπεις, δεν χωρίζει τίποτα. Έτσι. Τη ζωή αποδεικνύει. Αλλά Γιώργο, 200... άμα κάτσεις μια μέρα και δεις το κανάλι της Βουλής... Τα βλέπω, παρακολουθώ, άντρα. Κάτσε να δεις για προσωπικότητες παρελθόντων ετών και τι έχουν προσφέρει. Θα καταλάβεις ότι στην Ελλάδα, ενώ 200 χρόνια υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, το κράτος και το φορολογικό σύστημα δηλαδή, οι πολιτικοί τσακώνονται για άλλα. Έτσι. Μ' ακούς? Ναι, βέβαια, σε ακούω και με πολύ προσοχή. Οι πολιτικοί τσακώνονται για άλλα. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει κάθε Έλληνας ότι δεν μπορεί να πιστεύει τους ψεύτες. Πίστεψε τον Τσίπρα, μας πήγε πίσω αυτή η ιστορία. Θα πιστέψει τώρα άλλο ψεύτη? Εντάξει, και πιο παλιά ο άλλος βγήκε με τα λεφτά. Υπάρχουν, βγαίνει ο Σαμαράς, θα σκίσω τα μνημόνια. Βγαίνει αυτός, θα σας βγάλω έξω. Κάνε το καραγκιαζλίκι με το δημοψήφισμα. Ψηφίσμα, ο κόσμος όχι, το παίρνει αυτός, λέει ναι, είπατε. Δηλαδή μια τρέλα, ρε Αντρέα. Μια τρέλα. Και ο κόσμος είναι τρελαμένος, δεν είναι καλά, έχει προβλήματα. Τα υπάρχουν. Εγώ είχα αντιτάξει το δεν υπάρχει σάλιο. Ναι, το έχεις πει. Το έχεις πει και... Ναι, και ήμουνα υπουργός, έτσι. Υπουργός και σε... Λέγανε ότι θέλω να φύγω και ότι να την κοπανίσω κλπ. Μετά ήρθε ο Σαμαράς, θα σκίσει τα μνημόνια. Μετά ήρθε ο Τσίπρας, θα τα δώσει όλα. Θα βαράω τον Ταούλη και αυτοί θα χορεύουν, έλεγε. Θα χορεύουν. Ναι, τελικά χορεύει μόνος του. Τελικά τι χοροπηδάει, αναστενάρισε. Τώρα λοιπόν ο πολίτης θα αναστενάρισε, τον Τσίπρα τον φαντάζει, αναστενάρει. Με τον Ταούλη εκεί στο Λαγκαδά να πηδάει. Θα ήθελα να το δω αυτό. Τώρα λοιπόν που καίγεται, που τσουρουφλίζεται, ο Έλληνας θα βάλει μυαλό, θα ζητήσει αυτό που λες. Γιατί αν το πω εγώ, αν το λες να το πεις, γιατί ωραία. Να μην το πεις, να βγεις και να μην είσαι, αν και το πω εγώ, είσαι υπέροχος ομιλητής και να βγεις να σε ακούσω να το λες. Ότι έφτασε η ώρα να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά? Εάν το πω εγώ, θα πούνε ότι θέλω να γίνω υπουργός. Εγώ υπουργός δεν θέλω να γίνω. 100 φορές έγινες, ρε Αντρέα. Όποιος έγινε υπουργός, κάηκε. Μα τώρα. Άρα λοιπόν, δεν είναι καλό να γίνεις υπουργός σήμερα, δεν σε συμφέρει. Άρα λοιπόν, εγώ πρέπει να ακούσω αυτό που λες και για να έχω αξιοπιστία στον ακροατή σου. Να κάνεις αυτό που σου λέει η συνείδησή σου, φίλε. Να στηρίξω μια κυβέρνηση όλων. Έτσι. Να τη στηρίξω. Έτσι. Έτσι. Στρατιώτες όλοι. Να μην μου πει ο κακόπιστος, το λες για την πάρτη σου. Όχι, δεν το λέω για μένα. Δεν θέλω εγώ. Αν είναι για το καλό της Ελλάδος, θα σου το πει. Δεν τρέχει και τίποτα. Να γίνει κάτι για το καλό της πατρίδας. Έτσι, μπράβο. Να είμαστε ενωμένοι οι 8 στους 10. Γιατί πάντα, Γιώργο μου, 2 στους 10 δεν θα καλά, εντάξει, άμα πάρουμε 8 στους 10 μια χαρά είμαστε, τι το θέλουμε. Αλλά με 8 στους 10 καθαρίσαμε το παιχνίδι. Και να πάμε έξω, σαν μια γροθιά, έχουμε προβλήματα εδώ, των τζιγατιστές έχουν, δηλαδή άμα θα γίνει ένα κακό το καλοκαίρι στα νησιά, καθαρίσαμε. Θέλει... Γιατί με τους Τούρκους δεν έχουμε προβλήματα. Εντάξει, με αυτούς έχουμε 200 χρόνια τώρα, τους έχουμε συνηθίσει. Αυτό, ναι, εδώ, αλλά... αυτό τον τρελό που έρχεται και με τις βόμβες και την άστε και παίρνει μια εκκλησία στον αέρα, αυτόν φοβάμαι. Ναι, στους κάνουν εξαγωγή αυτούς. Μου τους κάνουν, δεν γίνεται όμως. Σε μένα δεν τους κάνουν, αφού εδώ είναι τα σύνορά μου. Κάνουν εξαγωγή. Αυτό το πλανητικό πρόβλημα, γιατί είναι πλανητικό πρόβλημα. Βεβαίως. Και ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Και η παράνομη μετανάστευση. Και η προσφυγιά και η λαθρομετανάστευση. Ναι, βέβαια. Και όργο με ακούς. Βεβαίως ακούω, ακούγες πολύ χωρίς καλά. Χωρίς τους πρόσφυγες, οι μελέτες έδειχναν ότι από τους πολέμους εκεί στον τρίτο κόσμο και από την υπερθέρμανση του πλανήτη, μέχρι το 2070 θα έχουμε περίπου στην Ευρώπη 70 εκατομμύρια μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες. Έρχεται και η προσφυγιά τώρα από τη Συρία να πολλαπλασιάσει γρήγορα το πρόβλημα. Γίνανε 100. Και αυτό πρέπει να σου βγάλω, ότι δεν μπορείς να λες ότι θα κάνω μαγκές και θα βρω μαγικές λύσεις και είστε προδότες. Αυτά τα φρικτά που ακούγαμε. Βεβαίως. Πρέπει να κομπούνε αυτά. Τέλος αυτά. Και οι 8 στους 10 να πάμε μαζί. Συμφωνώ. Αλλιώς δεν γίνεται, ρε Γιώργο. Έτσι, και έτσι. Του χρόνου και του παραχρόνου μόνο με την μπάλα θα,
θα μπορούμε να βρούμε. Καλά που έχουμε και τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, και τον Ολυμπιακό με την Arsenal. Πώς θα πήρε το διάρρη. Καλά που έχουμε τις ομάδες μας, ναι. Καλά που έχουμε τις ομάδες μας. Τι θα κάνεις με τον Πράσινο, τι θα κάνεις αύριο. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλύτεροι. Είστε. Όχι, είμαστε πολύ καλύτεροι. Είναι τα τελευταία χρόνια, εγώ παρακολουθώ, ξέρεις καλά και έχουμε δει και μαζί πολλά μάτς, παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ τα τελευταία 50 χρόνια. Τέτοια αρχοντική παρουσία στην Τούμπα του Ολυμπιακού έχω να τη δω από τον καιρό του Μποτίνου. Αυτό έχω να πω. Ναι, ρε, εσύ, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Φέτος έχει γίνει κάτι. Πληρώθηκε βέβαια αυτό, μπήκανε λεφτά στο τραπέζι. Παίρνεις λεφτά, δίνεις λεφτά. Φοβερό ρόστερ. Έχει. Έχουμε 33 παίχτες και δεν θέλει να φύγει παρότι δεν παίζουν, είναι εκεί και παλεύουν. Και έχεις πολύ μεγάλο τερματοφύλακα. Πολύ μεγάλο τερματοφύλακα. Έχουμε πολύ μεγάλο τερματοφύλακα που καθοδηγεί όλη την ομάδα. Εγώ, ξέρεις, έχω να πάω τώρα στο γήπεδο από τον Ηρακλή, τα βλέπω όλα. Και στο κύπελο πάω, στις προπονήσεις δεν προλαβαίνω πια να πάω. Το παρακολουθώ την ομάδα. Αλλά όταν παίζεις ένα ντέρμπι, παίζει η φανέλα του άλλου, ρε. Εντάξει, η φανέλα, αλλά και η συντριπτική υπεροχή σε κάθε θέση στην ενδεκάδα, το ύψος των παικτών, η ταχύτητα που έχει, η ευελιξία, ο γεμάτος πάγκος. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός, αν θα παίξει ήρεμα. Κοίτα, ρε, εσύ, Γιώργο, παίξαμε με τη Manchester United και τη ρίξαμε 2, με εκπληκτική εμφάνιση. Ναι. Και ερχόταν ο Βάζελος την Κυριακή και λέγαμε πάει, θα το συντρίψουμε στο Καρεσκάκι. Και φάγαμε 3. Εντάξει, τότε τα είχατε πάρει δεν όλα. Δεν μπορείς να ξέρεις να πούμε. Ναι, εντάξει, καλά. Η ψυχολογία. Δεν μπορείς να ξέρεις. Πάσε φέτος, λέει, να σπάσεις το ρεκόρ του Μπόμπεκ. Ναι, του Μπούκοβι. Μπόμπεκ. Ο Μπόμπεκ το έχει το ρεκόρ αίτητο σε όλο το πρωτάθλημα. Πήρε το 63 με Δωμάζο, Λουκανίδη κτλ. Ήτανε το ρεκόρ που θέλουμε να σπάσουμε. Είναι του Μπούκοβι. Που είχε κάνει 11 νίκες στις πρώτες αρχές. Καλά, εντάξει, μπορεί να τις κάνεις, μπορεί να μην τις κάνεις, αλλά αυτό το Ολυμπιακό, του Παναθηναϊκού. Όχι, έχουμε κάνει 10, ρε Γιώργο, την Κυριακή, αύριο παιδί, έχουμε κάνει 10. Έχουμε κάνει 10 και πάμε αύριο να κάνουμε, ισοβαρίσουμε το ρεκόρ και μετά θα το σπάσουμε. Εμένα που έχω παρατηθεί από την πρώτη θέση, διότι πλέον είμαι πολύ πίσω, εύχομαι, ντρέπομαι που το λέω, Ανδρέα, αλλά εύχομαι να κερδίσεις τον Βάζελο. Λοιπόν, θα το δούμε αύριο με τους φίλους. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ευχή μου είναι, και επειδή ξέρω ότι επηρεάζεις και είσαι ένα δυνατός στέλεχος του Πασόκ, του εναπομείνουν Πασόκ, το οποίο εν πάση περιπτώσει νομίζω έκανε την κάθαρσή του, και το ελπίζω και το εύχομαι να βρείτε το δρόμο του, και επειδή ξέρω ότι περνάει ο λόγος σου, πες εκεί στη Βουλή, στα φιλαράκια σου που ξέρεις, ότι ο Κοσμάκης έχει προβλήματα και ζητάει από μας ομόνοια. Εάν δεν ομοήσετε εσείς που είστε και επιστήμονες, είστε άνθρωποι των γραμμάτων, είστε άνθρωποι που χειρίζετε καλά το λόγο, δεν μονιάσετε μεταξύ σας να δώσετε το καλό παράδειγμα στην κοινωνία. Και μην ξεχνάς κάτι, Ανδρέα, είμαστε μια πάμπλουτη χώρα, έχουμε τον υπέροχο θησαυρό του ήλιου, έχουμε τις θάλασσες, έχουμε το στόλο μας, έχουμε τον τουρισμό μας, έχουμε τη γεωργία μας. Δεν πρέπει να βρίσκεται ο ένας σε αυτή την κατάσταση και να φουντάει. Γιώργο μου, όμως, έχουμε και τα μυαλά μας. Τα έχουμε. Τα έχουμε. Είμαστε τέτοιοι. Τζαναμπέτικος λαός. Παιδί μου, φίλερης λαός, τσακώνεται συνέχεια. Πώς το πες αυτό, Ρεγόρ. Να το λέω κι εγώ, φίλερης. Πώς το πες, Ανδρέα. Φίλερης. Ιέρης. Μάλιστα. Τσακωμός. Αχα. Θα το λέω κι εγώ το σημείο. Φιλοκατήγορος λαός. Ο ένας να κατηγορεί στον άλλο του βγάλει το μάτι. Τέτοιος λαός είμαστε. 200 χρόνια ελεύθεροι και τσακωνόμαστε. Αυτό αν ξεπερνάγαμε θα αξιοποιούσαμε όλα τα άλλα. Αλλά βλέπεις δεν την ξεπερνιέται εύκολα, Γιώργο μου, αυτό. Μάλιστα. Ο ένας βγάζει το μάτι του άλλου, είτε είναι γείτονας, είτε είναι πολιτικός. Τέλος πάντων, αυτό που χρειάζεται η χώρα, εμείς οι δύο το είπαμε. Το είπαμε. Εγώ το είπα με έναν τρόπο για να προστατεύσω και τον εαυτό μου, μη μου πούνε ότι γουστάρω υπουργηνίκια κτλ. Όχι. Τα ζήσαμε αυτά, μωρέ, εντάξει. Και άμα χρειαστεί πάλι εδώ είμαστε. Τα έχουμε όλα στο σακούλι μας, τα έχω ξεπεράσει, δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Μάλιστα. Η φιλοδοξία μου είναι τώρα που το μυαλό είναι πολύ γεμάτο και μεστό. Και που η εμπειρία μου είναι πολύ μεγάλη, γιατί εγώ έδωσα μάχες και τις κέρδισα, Γιώργο. Εγώ από τη διαφθορά πήρα κάτι δισεκατομμύρια πίσω. Γι' αυτό και με τσακίσανε με τα μίντια τους και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν οι 8 στους 10 να πάμε μαζί και εγώ θα στηρίζω. Εγώ θα στηρίζω. Μάση. Λοιπόν, αυτό είναι να γίνει. Αν δεν γίνει αυτό, το έλεγα και προεκλογικά έτσι. Αν δεν γίνει αυτό, έπεται συνέχεια στην ταλαιπωρία. Ελπίζω να γίνει. Το τραπέζι πότε θα σας το κάνω?
Κοίταξε να δεις όποτε κατέβεις στην Αθήνα, γιατί είναι δύσκολο να ανέβουμε όλοι εμείς μαζί στις Αθήνες. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος από την κουζίνα μου. Είσαι απέκτος, είσαι άπεκτος, είσαι ανίκητος αγόρι. Πρώτος χώρε. Το ξέρω, εντάξει. Να σε καλά, χαιρετισμού στην Παλιοπαρέα. Γεια σου, Αντρέα μου. Να σε καλά, φιλιά, γεια Γιώργο, γεια.